Ξεπερνά τις 680.000 ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης για το 2016, καθώς ο προϋπολογισμός από 1 εκατομμύριο ευρώ που ήταν πέρυσι φέτος φτάνει το 2.300.000 ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς και της μείωσης των εξόδων, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης, Ναμπίλ Μωράτ. Το τεχνικό πρόγραμμα το 2016 ενάρχεται στο ποσό 688.100 ευρώ. Είναι μεγάλο ποσό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά έχουμε πολύ αύξηση και, δηλαδή, και στον προπολογισμό μας. 1.060.000 ήταν και φέτος είναι 2.300 και κάτι. Εντάξει, καταφέραμε σε ένα χρόνο να μαζέψουμε αρκετά λεφτά, να διορθώσουμε αρκετά στις οικονομική διαχείριση του λιμανιού, να μειώσουμε και τα έξοδα. Πρώτο στόχο του τεχνικού προγράμματο είναι να αντιμετωπιστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που χρόνια τώρα ταλαιπωρούν του κατοίκου τη Κυλλήνη και προκαλούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του λιμανιού. Όπω είχε υποσχεθεί για την Κυλλήνη μετά τι πλημμύρε, που θα το εντάξω στο τεχνικό πρόγραμμα του Λιμανικού Ταμείου, γιατί είναι στο λιμάνι, για τα ανταπλημμυρικά έργα που επιτέλους μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρία η Κυλλήνη, όπως ξέρετε, με τις λίγες βροχούλες πνιγότανε, γιατί ερχόταν όλα τα νερά πάνω από την κάτω Παναγιά κτλ. Είχα πει που θα το αναλάβει το Λιμανικό Ταμείο να το κάνει, γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει εμένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δηλαδή δεν έγινε, αφού το λιμάνι είχε και έσοδα αρκετά χρόνια κτλ. Που ήταν Κυλλήνη ήδη, έτσι. Και στο τεχνικό πρόγραμμα έχω βάλει το ποσό του 100.000 ευρώ για ανταπλημμυρικά έργα. Ναι. Έχουμε προχωρήσει και στη μελέτη για δύο αντελειοστάσια και θα προχωρήσουμε άμεσα στη υλοποίηση του έργου. Στο τεχνικό πρόγραμμα παράλληλα περιλαμβάνονται έργα συντήρησης και επισκευής του κτιρίου υπηρεσιών, αποκατάστασης ηλεκτροφωτισμού αλλά και έργα αναπλάσεων και αναμορφώσεων. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα οδηγήσει στο να αλλάξει πρόσωπο το λιμάνι τους επόμενους μήνες. Έχουμε πάλι για συντήρηση και επισκευή του κτιρίου της υπηρεσιών 50.000, για αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού του λιμάνι Κυλλήνη. Όπως ξέρετε, εδώ δεν βλάπτει θάλασσα, έχουν πάθει φθορά όλες οι πυλώνες και οι πυλώνες. Θα γίνει μια αλλαγή, έχω βάλει 60.000 ευρώ εκεί και το αντιλιοστάσιο του λιμανιού εδώ δίπλα που είναι σε κατάσταση φωτιές και τα λοιπά είναι 17.500. Όπως έχουμε βάλει και ένα ποσό για την περίφραξη χώρο ISPS στη Βόρεια Προλήτα, για κατασκευή σκιάδων κτίριων νέων εκδοτήρια, όπως ξέρετε εκεί δεν υπήρχε μπροστά κάπου έτσι προφύλαξη από το βροχή και τα λοιπά. Δεν είχε προβλεφτεί τότε που έγινε το κτίριο. Το φτιάξαμε και αυτό, έχει προχωρήσει, είναι έτοιμο. Έχουμε βάλει και η ασφαλτόστρωση του δυτικού εσόδου του Χρυσιέλη Ζώνη Λιμένα, πάλι 50.000, όπως διαμόρφωση ανατολικού τμήματος του Χοζολού 100.000. Και την καινούργια κατασκευή γεφυροπλάστιχα αυτόματη 86.000 και ηλιοχρωματιστή όλα τα σίδερα που είναι στο λιμάνι λόγω της φθοράς που γίνεται δίπλα από τη θάλασσα και αυτή 12.000 ευρώ. Δηλαδή το τεχνικό μας πρόγραμμα 2016 ενέρχεται στο ποσό 688.100 ευρώ. Σημαντική είναι και η πρωτοβουλία της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου να κατασκευάσει ένα ψυκτήριο στην παραλία της Κυλλήνης. Παλιά στη Κυλλήνη, όπως βγαίνετε από το λιμάνι, στην δεξιά σας χέρια, έχει ένα χώρο που ήταν κάποτε ένα μαγαζί, ας πούμε, εστιατόριο, ήταν καφετέρια πριν πολλά χρόνια, του Λιμενικού Ταμείου. Τα έσοδα από εκεί είναι, δηλαδή το νίκιο κτλ. Είναι το Λιμενικό Ταμείο. Είναι ιδιοκτησία του Λιμενικού Ταμείου. Ακριβώς. Αυτό έχει γίνει τότε μια φωτιά που καταστράφηκε. Και από τότε δεν υπάρχει ένα αναψυκτήριο, ας πούμε, στην παραλία της Κυλλήνης και αναγκαζόμαστε κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να βγάλουμε μια κατίνα, ας πούμε, που δεν αρμόζει έτσι στο όνομα της Κυλλήνης, ούτε στους αριθμούς ακριβώς. Ναι. Και έτσι η απόφαση του ΔΣ είναι κατασκευή ένα αναψυκτήριο στο ίδιο χώρο που ήταν, με πολύ καλές προδιαγραφές, έτσι,
Έχουμε βάλει 180.000 ευρώ για την κατασκευή και αυτό θα προχωρήσουμε. Πιστεύω για το 2016 δεν θα είναι εφικτό η αναδιαπραγματευτή, αλλά θα προχωρήσει η διαδικασία για να γίνει. Ο στόχος μας γενικά και στο ΔΣ, αλλά και εμένα σαν πρόεδρος και σαν δήμαρχος, που θα προχωρήσουν κάποιες αλλαγές στο λιμάνι της Κυλλήνης, που να το πάει εκεί που αξίζει να είναι. Έχει προοπτική ανάπτυξη και αυτό είναι το στόχος μου. Και έχω τη βοήθεια όλο το ΔΣ για να ξέρετε οι περισσότερες αποφάσεις. Και μένα από την συμπολίτευση και αντιπολίτευση, η ΔΣ είναι ομόφωνες.